Με το σύνθημα υποθετικά ότι η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια. Και υπάρχει ένα τεράστιο ερώτημα. Εφόσον η κυβέρνηση πιστεύει πραγματικά αυτά που ισχυρίζεται, γιατί δεν θέτει θέμα εμπιστοσύνης στον άμεσα ενδιαφερόμενο που είναι ο ελληνικός λαός να πάμε σε εκλογές, αλλά ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης από τους βουλευτές της. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πυρήνας των αντεργατικών ρυθμίσεων του Μνημονίου, βασικός πυρήνας των αντεργατικών ρυθμίσεων του Μνημονίου, είναι το ζήτημα του κατώτατου μισθού και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και επειδή μας λέτε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, νομίζω ότι χρειάζεται να απαντήσετε σε τρία βασικά ερωτήματα. Βγαίνουμε από τα μνημόνια, κύριοι της κυβέρνησης, σημαίνει ότι θα σταματήσει να ισχύει η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου του 2012 που κατήργησε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μία πράξη που μείωσε τον κατώτατο μισθό από τα 751 μεικτά στα 586 ευρώ και 511 ευρώ για τους νέους κάτω των 25 ετών. Ένα απλό ερώτημα. Ένα δεύτερο ερώτημα. Βγαίνουμε από τα μνημόνια σημαίνει ότι θα καταργήσετε την νομοθετική ρύθμιση που θέσπισε μισθούς μέχρι 427 ευρώ για τους ωφελούμενους των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης ανέργων, δηλαδή μισθούς χαμηλότερους και από τον κατώτατο, ανοίγοντας τον δρόμο για την μεγαλύτερη συμπίωση των βασικών μισθών και ημερομισθείων. Ένα άλλο ερώτημα. Και απαντήστε το. Βγαίνουμε από τα μνημόνια που ισχυρίζεστε σημαίνει ότι θα επανέλθει το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σημαίνει ότι θα επανέλθει η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Σημαίνει ότι θα επανέλθει η επεκτασιμότητα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων που καταργήσατε. Σημαίνει ότι η διάρκεια της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων που περιορίσετε θα αρθεί. Σημαίνει ότι οι αρμοδιότητες που αφαιρέθηκαν από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας θα επανέλθουν. Βγαίνουμε από τα μνημόνια σημαίνει θα επανέλθουν οι οριμάσεις στους μισθούς που τις έχετε αναστείλει. Βγαίνοντας από τα μνημόνια, όπως λέτε, σημαίνει ότι θα σταματήσουν να υπογράφουν συμφωνίες επιχειρησιακές οι εργοδότες με τον εαυτό τους μέσα από τις ενώσεις προσώπων που συστήνουν και τους δώσατε όλο το νομικό πλαίσιο να το κάνουν τα τελευταία 4 χρόνια. Η απάντηση για μας, και νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας το έχει πλέον συνειδητοποιήσει, ότι τίποτε από όλα αυτά δεν θα βγουν, δεν θα συμβούν, όσο και αν λέτε ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, όσο εσείς βρίσκετε στην εξουσία. Γιατί τα ψηφίσατε και έχετε δεσμευτεί με τις υπογραφές σας για την εφαρμογή τους. Αντίθετα, παρόλο που κατεδαφίσατε το σύνολο του εργατικού δικαίου, συζητάτε με την Τρόικα την ακόμα μεγαλύτερη κατεδάφιση της εργατικής νομοθεσίας, την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, τον περιορισμό, τον δραστικό περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας, επαναφέρετε το lockout, δηλαδή την εργοδοτική ανταπεργία και μια σειρά άλλα νομοθετήματα. Η κυβέρνηση, και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το θυμηθούμε, έχει ψηφίσει ήδη από 1η του 2017 ο κατώτατος μισθός να ορίζεται μονομερώς από τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας. Αυτός ο κατώτατος που θεσπίσατε με εφαρμοστικό νόμο του 2ου Μνημονίου, το νόμο 4093, περιλαμβάνει μόνο το βασικό μισθό, δηλαδή χωρίς κανένα επίδομα, χωρίς προσαυξήσεις και μάλιστα στην τελευταία έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητάει από το 2017 να καταργηθούν και οι τριετίες. Τι θα γίνει, θα καταργήσετε το νόμο 4093? Νομίζω
ότι η πλειοψηφία των εργαζόμενων έχει συνειδητοποιήσει πια ότι κοροϊδεύεται τους εργαζόμενους, ότι τίποτε δεν έχει τελειώσει όσο συνεχίζεται η ίδια πολιτική, ότι εσείς προσπαθείτε να κερδίσετε ακόμα λίγους μήνες, πολιτικούς μήνες, χρόνο πολιτικό παραπάνω, και η απάντηση από τη δικιά μας τη μεριά και η απάντηση στην οποία έρχονται όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι είναι μία. Για να τελειώσουν τα μνημόνια και η καταστροφή, η ολική καταστροφή, υπάρχει μόνο μία λύση. Άμεσα εκλογές, νίκη μιας κυβέρνησης της αριστεράς που θα εφαρμόσει ένα αναπτυξιακό σχέδιο, θα αποκαταστήσει αλλά και θα ενισχύσει τα εργασιακά δικαιώματα. Προτεραιότητες αυτού του σχεδίου είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, η αποκατάσταση και ενίσχυση των λαϊκών εισοδημάτων, η κατάργηση της αντισυνταγματικής πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, η έκτη πράξη με ημερομηνία 28 Δευτέρου του 12, η επαναφορά του μηνιαίου κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και τα επιδόματα ανεργίας, ασθένειας και μητρότητας που συνδέονται, όπως και η κατώτατη σύνταξη που συνδέεται με τον κατώτατο μισθό, η αποκατάσταση, η αναβάθμιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και του συνόλου της εργατικής νομοθεσίας. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση της αριστεράς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από τη μια μεριά θα βάλει φρένο στις μειώσεις μισθών και από την άλλη μεριά θα δώσει τη δυνατότητα την οποία έχετε αφαιρέσει, θα δώσει τη δυνατότητα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα με τους αγώνες του να διεκδικήσει και να πάρει πίσω όσα έχασαν οι εργαζόμενοι τα χρόνια του μνημονίου, ξεκινώντας από το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς αμοιβής των 751 ευρώ που παράνομα το μειώσατε. Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε. Τελειώνω σε μισό λεπτό. Όχι γιατί τονίζω, γιατί θεωρούμε την κατάσταση που υπήρχε πριν από το 2009 ιδανική, δεν έχουμε καμία αγωνία να επιστρέψουμε σε αυτή την κατάσταση. Θέλουμε άλλα πράγματα. Θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, για τους εργαζόμενους αυτής της χώρας. Αλλά γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι η βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να σταθούν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα στα πόδια τους με μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια, για να βγει η οικονομία από την ύφεση στην οποία την έχετε καταδικάσει και να δημιουργηθεί μια προοπτική για την διέξοδο από την κρίση υπέρ των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Αρβανιώτης, εκ των λόγων.